Καλημέρα, καλημέρα κύριε Χατζηνικολάκη, στους αγρότες μας. Κύριε Υπουργέ, χάθηκε και η χριστουγεννιάτικη περίοδος για τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια. Αυτό θα είναι μια συνισταμένη για το κατά πόσον τα μέτρα θα διρρυσούν. Βλέπουμε κάποια πρώτα θετικά σημάδια. Όμως η κατάσταση είναι δυναμική και οι αποφάσεις παίρνονται από τους υγειονομικούς, ας το πω έτσι, εβδομάδα τη εβδομάδα, μην πω μέρα με την ημέρα. Συνεπώς δεν είναι σίγουρο ότι έχουν χαθεί όλα, αλλά πάντως δεν θα είναι τα Χριστούγεννα που άλλες φορές ξέραμε. Πάντως ακούω πολλούς από τους λοιμοξιολόγους να θεωρούν από τώρα, πριν δουν τους αριθμούς αυτής της εβδομάδας, ότι καλό είναι να μην υπάρχουν μετακινήσεις από νομό σε νομό φέτος τα Χριστούγεννα. Αν αυτό συμβεί, οι ορεινοί προορισμοί θα υποστούν πολύ μεγάλη ζημία. Δεν θα μπορέσουν να δουλέψουν. Αυτό είναι δεδομένο. Με τέτοιου είδους περιορισμούς δεν μπορεί να περιμένει κανένας να ανοίξει, ας το πω έτσι, η σεζόν. Όμως δεν μπορώ εγώ να σας πω αν αυτοί οι περιορισμοί είναι δεδειγμένοι ή δεν είναι. Οι λοιμοξιολόγοι και τέλος πάντων το Υπουργείο Υγείας θα πάρουν μαζί με τον Πρωθυπουργό τις τελικές αποφάσεις. Πείτε μου, πώς έκλεισε η χρονιά που φεύγει το 2020, ποια είναι η τελική εικόνα που έχουμε, έχουμε καταρχήν οριστικά στοιχεία πλέον? Οριστικά ακόμα στοιχεία δεν έχουμε, όμως καταρχήν το πρώτο κέρδος είναι η ενίσχυση του μπραντ της χώρας. Η χώρα απέκτησε διεθνή αναγνώριση για τον τρόπο με τον οποίο και αντιμετώπισε την πανδημία, αλλά και άνοιξε τον τουρισμό της. Είδατε το μονόκλειο και το αξόφυλλο του με την σημαία της χώρας μας ως μια ισχυρή ήρεμη δύναμη με το λεγόμενο soft power, που είναι ακριβώς αυτή η αναγνώριση του μπραντ που έχει ενισχυθεί. Εγώ το βλέπω και στα διεθνή φόρα και για τη δουλειά που κάναμε με τον ΕΟΤ και το Υπουργείο, αναγνωρίζεται από όλους ότι ήταν πρωτοποριακή. Τώρα όσον αφορά τους αριθμούς, γιατί αυτό ήταν το κυριότερο που με ρωτήσατε, τα νούμερα ακόμα δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Η δική μου εκτίμηση ότι θα είναι μεταξύ 3,8 και 3,9 δις, πράγμα που ακόμα και με τις κασάνδρες, αν θέλετε, των 3 δις, φαίνεται τουλάχιστον να διαψεύδονται. Όχι ότι είναι καλή αυτή η αριθμή, αλλά με δεδομένες τις ειδικές πάντοτε, έτσι πρέπει να κρίνουμε. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, κύριε Θεοχάρη, τι γίνεται με τα μέτρα ενίσχυσης της κυβέρνησης προς τις επιχειρήσεις, αλλά και κυρίως προς τους εργαζομένους του τουριστικού τομέα, που έχουν πραγματικά πιεστεί πάρα πολύ. Και σας ρωτώ γιατί πληροφορούμε, μου γράφουν εδώ οι φίλοι στα μηνύματα που στέλνουν, ότι ήδη, λέει, οι ξενοδόχοι ζητούν να μειωθούν κατά 20% οι αμοιβές των ξενοδόχων υπαλλήλων. Πράγματι είναι μια περίοδος στην οποία θα πρέπει να ξεπεράσουμε το σκόπελο, αν θέλετε, γιατί μίλησα λίγο για την ενίσχυση του μπραντ, για την αισιοδοξία που μπορεί να δει κάποιος το επόμενο διάστημα με την ενίσχυση αυτή. Όμως τα πράγματα δεν θα είναι εύκολα την επόμενη χρονιά. Θα έχουμε την αύξηση του ανταγωνισμού, ιδιαίτερα αν κάποιο εμβόλιο έρθει. Καταλαβαίνετε ότι όλοι θα μπουν στην αγορά ξανά και ο ανταγωνισμός με τιμές και οτιδήποτε άλλο θα είναι ισχυρότερος από τη μία μεριά. Και από την άλλη, για να νιώσει κάποιος ότι θα ξεκινήσουμε μια νέα σεζόν, πρέπει να περάσουμε αυτό το δύσκολο χειμώνα. Οπότε έχετε δίκιο που κοιτάτε και σκέφτεστε αυτό ακριβώς τα ζητήματα της ενίσχυσης. Η κυβέρνηση έχει πάρει μέτρα σε μεγάλο βαθμό. Είναι επαρκή ή θα χρειαστεί και νέος γύρος στήριξης? Κατά την άποψή μου, ο χρόνος που θα περιμένει να περάσει μέχρι να ανοίξει η σεζόν είναι αρκετός ακόμα και συνεπώς στο πλαίσιο μιας δυναμικής επανεξέτασης είναι πολύ πιθανό να χρειαστούν και επιβρόσθετα μέτρα στήριξης. Αυτό βέβαια θα το δει το Υπουργείο Οικονομικών σε σχέση με το πώς πηγαίνουν οι αριθμοί και τι δυνατότητες έχει. Φαίνεται όμως ότι έχουν κρατήσει εκείνες τις εφεδρείες που μας επιτρέπουν να πάρουμε, αν χρειαστούν, αυτό το είδος τα επιπρόσθετα μέτρα. Εδώ θα είναι η κυβέρνηση, έδειξε δεκτικά όλη αυτή την περίοδο, δεν αφήσαμε κανένα να παίξω και θα κοιτάξουμε να το κάνουμε και τώρα και το επόμενο διάστημα. Πείτε μου τώρα, με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι μπορεί ο ελληνικός τουρισμός, που ήταν ο πρώτος που δέχθηκε τη βαριά οικονομική επίπτωση της πανδημίας, να κάνει το rebound για το 2021. Για το 20
κατηγορήθηκε η κυβέρνηση από την αντιπολίτευση ότι άνοιξε τα σύνορα, άνοιξε τις πύλες του τουρισμού με λάθος τρόπο. Σας κατηγορούν για παράδειγμα ότι δεν έγιναν αρκετά τεστ στα σημεία εισόδου και ότι μπορεί να έπαιξε και αυτό ρόλο για το δεύτερο γύρο της πανδημίας που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Δώστε μια απάντηση σε αυτό και πείτε μας με ποιο τρόπο θα εξασφαλίσει ο ελληνικός τουρισμός το rebound του 2021. Ένα ασφαλές πρώτα απ' όλα υγειονομικά, αλλά και επικερδές οικονομικά rebound. Πράγματι, είναι τόσα πολλά τα επιχειρήματα εναντίον αυτού του μύθου ότι ο τουρισμός και το άνοιγμά του φταίει, το οποίο δεν ξέρω αν έχουμε τον χρόνο. Θα σας δώσω 2-3. Το πρώτο είναι ότι αν κοιτάξετε το χάρτη, τα Γρεβενά, η Κοζάνη, τα Γιάννενα, η Κομωτινή, η Λάρισα είναι και ήταν και το καλοκαίρι σε μεγάλο βαθμό η πανδημία ήταν εκεί πέρα. Δείτε την Κρήτη, η οποία αυτή τη στιγμή είχε μέχρι και πριν από 10-15 μέρες τουρίστες, πόσο λιγότερο έχει επηρεαστεί από το δεύτερο αυτό κύμα. Και τέλος, σκεφτείτε και το εξής. Χώρες που δεν άνοιξαν, όπως το Ισραήλ, χώρες που άνοιξαν με πιο αυστηρά ακόμα κριτήρια, όπως η Κύπρος, δεν γλίτωσαν το δεύτερο κύμα. Και σε σχέση με τον πληθυσμό τους, είχαν και πολύ χειρότερα αποτελέσματα. Συνεπώς, η χώρα μας έχει τη διεθνή αναγνώριση ότι και στο επίπεδο του τουρισμού άνοιξε με ασφάλεια. Σας το λέω, μου το λένε ομόλογοι μου, το λένε στις Βρυξέλλες, διεθνώς. Είναι πια δεδομένο και παραδεκτό η καινοτομία του συστήματος στα σύνορα, το ΕΒΑ κτλ. Για να μην πάρω παραπάνω χρόνο. Τώρα, όσον αφορά το 2021, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να πάμε πάλι με τη λογική του 2020, δηλαδή με αυτό το κατακαιρματισμό, με κανόνες οι οποίοι αλλάζουν την Τετάρτη και ισχύουν από την Παρασκευή το πρωί, με κάθε χώρα να ακολουθεί τα δικά της. Η εναρμόνιση των κανόνων είναι μονόδρομος πια. Γι' αυτό ξέρετε ότι έχουμε ξεκινήσει και εγώ ίδιος προσωπικά, αλλά και ο Πρωθυπουργός το στηρίζει σε κάθε σύνοδο κορυφής, τη χρήση των γρήγορων τεστ αντιγόνων, ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε μια πιο ομαλή σεζόν που θα μας επιτρέψει τουλάχιστον σε ένα πιο καθαρό πεδίο να παλέψουμε για την ανάκαμψη τη τουριστική. Και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού έχει ξεκινήσει μια επιτροπή υπό την Προεδρία μου για να εξετάσει ακριβώς αυτό το θέμα. Και στις Βρυξέλλες είχαμε θετικά μηνύματα και φαίνεται ότι το εξετάζουν με πολύ σοβαρότητα και μάλιστα υπάρχει και κονδύλι κοινό ευρωπαϊκό ώστε να αγοραστούν τέτοιου είδους τεστ. Αλλά και η χώρα μας τα έχει χρησιμοποιήσει με αξιοπιστία και ασφάλεια, έτσι, με διάφορα πιλωτικά που έχουμε κάνει. Το τελευταίο είναι στα χερσαία σύνορα, κάτι το οποίο το έλεγα ότι πρέπει να γίνει ώστε να μπορέσουμε να εξετάσουμε και αυτού του είδους τη μεθοδολογία των γρήγορων τεστ στα σύνορα. Τώρα, κλείνοντας, το ένα θέμα είναι τα τεστ, το άλλο θέμα είναι να υπάρχει στα νησιά μας και στους τουριστικούς προορισμούς, φαντάζομαι, μια στοιχειώδης ιατρική υποδομή ικανή να αντιμετωπίσει έστω σε πρώτη φάση τυχόν κρούσματα κορονοϊού το καλοκαίρι. Είναι και αυτό μέσα στις προβλέψεις σας? Έχετε κάνει κάποια συζήτηση με το Υπουργείο Υγείας για το πώς η πρωτοβάθμια φροντίδα μπορεί στα νησιά μας, ειδικά σε αυτά που δεν διαθέτουν νοσοκομιακές υποδομές, να ενισχυθούν και να είναι σε εγρήγορση? Βεβαίως, αυτό είναι απαραίτητο και έπρεπε να γίνει και φέτος και έγινε και φέτος. Όταν μάλιστα σας θυμίζω, για να καταδείξω και πόσο κακόπιστη είναι τελικά η κριτική που ακούγεται καμιά φορά, όταν το είπαμε αυτό και είπαμε ότι εκεί που υπάρχουν λιγότερες δομές και λιγότερο προσωπικό θα πρέπει να γίνει περαιτέρω ενίσχυση, μας κατηγόρησαν ότι δυστυχούμε συγκεκριμένες περιοχές. Αυτό έγινε φέτος μεθοδικά από το Υπουργείο Υγείας, με τη δική μας συνδρομή, με την έννοια να δείξουμε πού είναι οι τουριστικές ανάγκες, σε ποια νησιά και σε ποιες περιοχές, και θα γίνει ακόμα πιο έντονα, ακόμα πιο οργανωμένα, αν θέλετε, και την επόμενη χρονιά. Αυτό, αν θέλετε, κατά την άποψή μου, πρέπει να μονιμοποιηθεί με κάποιο τρόπο. Θα είναι το στοίχημα, το κέρδος, αν θέλετε, το μόνιμο του τουρισμού. Διότι φυσικά η υγειονομική ασφάλεια πια, αν ήταν, ας το πούμε, δεύτερη ή τρίτη ή τέταρτη σκέψη του τουρίστα, τώρα πια είναι πρώτη και είναι ο κυριότερος λόγος επιλογής ενός προορισμού.
Ευχαριστώ θερμά τον Υπουργό Τουρισμού, τον κύριο Χάρη Θεοχάρη. Όσο θα πλησιάζουμε στα Χριστούγεννα, θα χρειαστεί να ξαναμιλήσουμε, κύριε Υπουργέ, ανάλογα με τις υγειονομικές συνθήκες, για να μας πείτε πώς προχωράει η κυβέρνηση και με ποιον τρόπο θα στηρίξει τον τουρισμό, ιδίως στην περίπτωση που δεν μπορέσουν να ανοίξουν τα χειμερινά καταλύματα τα Χριστούγεννα. Καλημέρα, κύριε Θεοχάρη, ευχαριστώ. Καλημέρα και πάντα στη διάθεσή σας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Real FM.